Σε μια παραχάραξη της ιστορίας προχώρησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλώντας την Ουκρανία νόμιμο κληρονόμο της Ρωσίας του Κιέβου κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματος με αφορμή την ημέρα του Ουκρανικού κράτους. Άμεση ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Πρίγκιπα Βολοντίμιρ, τότε μη θίγεσαι που το τμήμα της Ουκρανίας θα ονομάζεται Ρωσία. Το είπες μόνος σου, μπράβο. Ο Ζελένσκι είπε: «Δεν είμαστε αποικία ούτε αυτόνομη περιοχή ούτε επαρχία, αλλά μια διαίρετη και ανεξάρτητη χώρα, η οποία είναι τουλάχιστον 1500 ετών, αφότου ο Κίος, Σέκο, Κόριβ και ο Λίμπιτ ίδρυσαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Αυτή είναι η μόνη νόμιμη κληρονόμος της Ρωσίας του Κιέβου των επιτευγμάτων των ηγεμόνων μας. Πρόκειται για κολοσσιαίων διαστάσεων παραχάραξη της ιστορίας και προφανώς γίνεται με δυτικές εντολές, καθώς στη Δύση έχουν σοβαρό πρόβλημα να πείσουν τις κοινωνίες ότι οι Ουκρανοί και Ρώσοι είναι ξεχωριστοί ιστορικά λαοί. Η Ρωσία του Κιέβου ήταν η αρχή του ρωσικού έθνους. Ήταν δηλαδή η κοιτίδα των Σλάβων που κατέβηκαν νότια από τη Σκανδιναβία και εγκαταστάθηκαν στις στέπες της σημερινής Ουκρανίας».